Μία αερογέφυρα μεταξύ των βορειοευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας επιχειρεί να δημιουργήσει το Υπουργείο Τουρισμού και για τους χειμερινούς μήνες, με στόχο να επιτευχθεί η πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στη χώρα μας. Η Κρήτη, λέει το Υπουργείο, είναι μία από τις ελληνικές περιοχές που θεωρείται ως ιδανικός προορισμός και λόγω κλίματος για χειμερινό τουρισμό, ειδικά για συνταξιούχους επισκέπτες, μιας και παρατηρείται ισχυρή ζήτηση κυρίως από τους Γερμανούς. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και με μεγάλη χαρά σας λέμε ότι θα προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε μέρος της όλης προσπάθειας με τις δυνάμεις και στο μερίδιο το οποίο μας αναλογεί. Ποιος εργαζόμενος δεν θέλει να έχει σταθερό εισόδημα 12 μήνες το χρόνο. Ενώ οι τουριστικοί επιχειρηματίες βλέπουν με θετική ματιά το όλο εγχείρημα, ωστόσο καταθέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Πρακτικά αυτό που ζητούν, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο Μανώλης Τσακαλάκης, είναι ισχυρά κίνητρα για να ανοίξουν τις μονάδες τους και το χειμώνα. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες χρειάζονται μειωμένο ΦΠΑ για να προχωρήσουν και αυτοί σε χειμερινά προγράμματα, δεδομένου ότι το χειμώνα οι τιμές που ζητούνται αυτή τη στιγμή και οι τιμές που υπάρχουν σε ανταγωνιστικούς προορισμούς είναι τόσο χαμηλές που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση εμείς να προσχωρήσουμε σε αυτή τη λογική. Πέρα από τη μέριμνα που θα πρέπει να υπάρξει και για τους ίδιους τους χειμερινούς επισκέπτες, θα πρέπει να υπάρξουν και μια σειρά οικονομικών ελαφρύνσεων για τους επιχειρηματίες και κυρίως επιδότηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και της εργασίας. Από μόνοι τους οι ξενοδόχοι δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Χρειάζεται βοήθεια από παντού, ούτως ώστε να προσφέρουμε σε λογικές τιμές πακέτα τα οποία να μπορούν να αγοραστούν, να έρθουν οι πελάτες να εξυπηρετηθούν και να ξεκινήσει ένα όνειρο πολλών δεκαετιών. Οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους ζητάνε φοροελαφρύνσεις, ζητάνε διάφορα πράγματα και καλά τα κάνουν και το ζητάνε. Με εμάς τους εργαζόμενους τι θα γίνει? Ποιος θα διασφαλίσει ότι εμείς οι εργαζόμενοι θα δουλεύουμε με σωστούς όρους εργασίας, σωστούς όρους αμοιβής και όχι με συνθήκες γαλέρας? Και αν κανείς θεωρεί πως για να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια απαιτείται μεγάλος χρόνος, ο Μανώλης Τσακαλάκης σημειώνει με έμφαση πως αρκεί μόνο μία απόφαση και το εγχείρημα μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και φέτος. Αυτά που σας είπα είναι αποφάσεις της μιας μέρας. Εάν πραγματικά υπάρχει η πρόθεση, είναι όλα χωρίς κόστος από το ελληνικό κράτος. Δεν ζητάμε να μας δώσει χρήματα, να μας κόψει φορτία ζητάμε. Αυτό ζητάμε, με μία απλή απόφαση υπουργική ή δεν ξέρω ποια άλλη, μπορούν να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις.